Θέλω να απευθύνω εκ μέρους του κλάδου των μεταλλουργείων δύο αγωνιστικούς χαιρετισμούς από δύο σωματεία κυρίως. Το ένα σωματείο είναι και σε αυτό που εργάζομαι εγώ, που λέγεται ΙΓΜΕ ή ΑΓΜΕ, δηλαδή Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Το Ινστιτούτο αυτό, που έχει ίδρυση από το 1952, αλλά και ως γεωλογική υπηρεσία ξεπερνάει τα 100 χρόνια, είναι το ίδρυμα, το Ινστιτούτο, που ερεύνησε όλο τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας. Αυτόν όμως τον ορυκτό πλούτο δεν τον καρπόθηκε ο λαός και δεν τον όπως το άξιζε. Δυστυχώς δόθηκε, δίνεται και πετιέται στα κοράκια για ένα κομμάτι ψωμί και την πληρώνουν εργαζόμενοι όποια εποχή και να πάρουμε για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Θα δούμε ότι οι εργαζόμενοι δούλευαν σαν δούλοι και οι μεταλλιοκτήτες κονόμαγαν. Τώρα μετά από 100 χρόνια και μετά τα γεγονότα της λαβριωτικής προσπαθούν να μας ξαναπάνε σε αυτή την κατάσταση. Οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ παρακολουθούν και στηρίζουν τον αγώνα της ΛΑΡΚΟ με θλίψη αλλά και με οργή. Ταυτόχρονα μεταφέρω αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τους μεταλλορύχους της Χαλκιδικής που 14 μέρες απεργία πέταξαν στον κάδο των αχρήστων το 12ωρο που πήγε ύπουλα να βάλει η εταιρεία η Τεχνοχημική, που είναι μια συνεργαζόμενη με την Ελληνικός Χρυσός, η οποία Ελληνικός Χρυσός παράλληλα, μόνο ελληνικός δεν είναι, είναι της Ελντοράδο της Πολυεθνικής Καναδικής που κάνει δουλειές παντού. Τους είπαν λοιπόν ότι θα δουλεύετε 12 ώρα, 4 μέρες και 4 θα κάθεστε και με αυτό το κόλπο τους τρώει 23 μέρες το χρόνο, αλλά εκτός αυτού τους βάζει σε μια κατάσταση όπως γινόταν στην αρχαιότητα από ήλιο σε ήλιο. Δηλαδή ήθελε να τους εξοντώσει, να τους πάρει και τις ζωές τους. Αυτό δεν το δέχτηκαν. Η εταιρεία τα πήρε πίσω όλα και είναι θέμα χρόνου να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας όπως την επιθυμούν οι εργαζόμενοι. Οι μεταλλουργοί Χαλκιδικής έχουν στείλει και άλλες φορές χαιρετισμούς στον αγώνα της ΛΑΡΚΟ, όπως και η ΛΑΡΚΟ έστειλε και εκεί χαιρετισμούς. Αυτή η αλληλεγγύη, η μεγάλη αυτή ταξική αλληλεγγύη που μας δημιουργεί συγκινήσεις, αλλά και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε πιο πείσμα τον αγώνα κατά της εκμετάλλευσης και κατά των άθλιων αντιεργατικών νόμων που τουλάχιστον εδώ και 15 χρόνια πλέον πεντακάθαροι, που προσπαθούν να μας βάζουν να δουλεύουμε όλη την ημέρα, να μην πληρωνόμαστε, να μην φτάνει μισθός και να μην γίνεται τίποτα. Όσο αυτοί πεισμώνουν, τόσο και εμείς πεισμώνουμε. Οι μεταλλουργοί λοιπόν της Χαλκιδικής δέχτηκαν από άλλα σωματεία μια οικονομική ενίσχυση για τον αγώνα τους. Είπαν, δεν το χρειαζόμαστε, το μεταφέρουμε μαζί με άλλα λεφτά από τα ταμεία μας στον αγώνα και την ΛΑΡΚΟ. Αυτή η συγκινητική στιγμή είναι μια στιγμή που μόνο από αγώνα με ταξική αλληλεγγύη και μόνο βγαίνει. Και εμένα προσωπικά αλλά και γενικώς μας έρχεται πάντα στο νου μέσα από τους αγώνες που ζούμε τόσα χρόνια και δεκαετίες ότι η αλληλεγγύη είναι το όπλο των εργατών και των λαών, πόλεμο στον πόλεμο των αφεντικών και των καπιταλιστών. Γιατί αυτό γίνεται. Εμείς έχουμε 4 σωματεία στην Ομοσπονδία της ΛΑΡΚΟ. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη του μαχών με κάθε τρόπο να γίνει εδώ πέρα κούκκι για να αντισταθούμε, να μην περάσουν τα άθλια σχέδια του ξεπουλήματος της ΛΑΡΚΟ, αλλά κυρίως το πέταγμα στον κάδο των αχρήστων, αυτών που παρήγαγαν όλο αυτό το πλούτο που παρήγαγε η ΛΑΡΚΟ. Απαιτούμε το ορυκτός πλούτος να είναι στο λαό και για τις ανάγκες τους και όχι για τα κοράκια. Καλή δύναμη αδέρφια, συνεχίζουμε.